Και υπενθυμίζω ότι η πρώτη μελέτη προδημοσιευμένη για τη νικοτίνη και πώς πρέπει να ψαχτεί και όχι για το τσιγάρο, όπως πονηρά ελέγχθη χθες ότι ερωτήθη, ήταν του κυρίου Φαρσαλινού. Ακολούθησαν και άλλων επιστημόνων από 4 πανεπιστήμια, μεταξύ των οποίων και το Πανεπιστήμιο Κρήτης υπήρξε καθηγητής στην τοξικολογία. Ακολούθησαν οι Γάλλοι, ήρθαν οι Ισπανοί, οι Αμερικάνοι, οι Ιταλοί, κατά συνέπεια με δημοσιεύσεις. Fake news σημαίνει ότι εγώ έγραψα κάτι αδημοσίευτο σε επιστημονικό περιοδικό και το αναπαραγήγαγε ο Νίκος ο Σφακιανάκης και άλλοι 100 φίλοι του Νίκου που έχει και πολλούς στο Facebook. Και είναι μούφα. Αλλά τα επιστημονικά περιοδικά δημοσιεύουν fake news ή τα φιλτράρουν 100 φορές πριν τα δημοσιεύσουν? Πρώτο ερώτημα. Δεύτερον, για να είμαι δίκαιος, προς το τέλος ο κύριος Τσιόδρας μας είπε ότι περιμένουμε τις μελέτες, τις κλινικές για την νικοτίνη. Άρα, τι ισχύει από τα δύο? Και δεν θα μιλήσουμε μόνο για αυτά. Καλημέρα κύριε Φαρσαλινέ. Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Ήξερα ότι δεν θέλατε, αλλά σας είπα ότι οφείλετε τουλάχιστον στους ακροατές εδώ και στους τηλεθεατές που σας έχουν ακούσει στην Greek TV να μας διευκρινίσετε αν διακινείτε fake news. Νομίζω το θέσατε πάρα πολύ καλά. Είναι προσβλητικό για την επιστημονική κοινότητα, για οποιονδήποτε να συζητά για fake news, όταν μιλάμε για δημοσιεύσεις οι οποίες έχουν περάσει αυτό που λέμε το peer review, δηλαδή την κριτική από αξιολογητές τόσο του περιοδικού όσο και εξωτερικούς του περιοδικού αξιολογητές. Οπότε εξορισμού δεν στέκει. Αλλά νομίζω ότι είναι πολύ πιο σοβαρά τα υπόλοιπα τα οποία δηλώθηκαν και τα οποία αφορούσαν τη νικοτίνη και το κάπνισμα και υπήρχε μια τεράστια σύγχυση. Ξέρετε, να σας πω ότι το 2016 δημοσιεύσαμε μια μελέτη σε ένα ξένο επιστημονικό περιοδικό με την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, σε μια αξιόλογη συνάδελφο εκεί, η οποία αναφερόταν στις γνώσεις και πεπιθήσεις των επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα, δηλαδή ιατρών και νοσηλευτών, σχετικά με την νικοτίνη, τα υποκατάστατα νικοτίνης και τα ηλεκτρονικά τσιγάρα. Και στην ερώτηση ποια είναι η συμβολή της νικοτίνης στον καρκίνο του πνεύμονα που προκαλεί το κάπνισμα, το 75% απάντησε ότι είναι σημαντική, πολύ σημαντική, εξαιρετικά σημαντική. Ενώ η νικοτίνη επισήμως δεν είναι καρκινογόνος ουσία. Θέλω να πω ότι θα πρέπει να είστε πολύ τυχερός για να βρείτε έναν επαγγελματία υγείας, δεν μιλάω για το γενικό πληθυσμό, έναν γιατρό, δηλαδή έναν νοσηλευτή, που να γνωρίζει ότι η νικοτίνη δεν είναι καρκινογόνος. Μισό λεπτό. Αυτό ακριβώς συνέβη και χθες. Ναι. Ήμασταν άτυχοι να ακούσουμε δηλώσεις από κάποιον ο οποίος δεν μπορεί να διαχωρίσει τη νικοτίνη από το κάπνισμα και δημιούργησε μια τεράστια σύγχυση. Το διευκρινίζετε, γιατί εγώ ήμουν έτοιμος να σας πω τι θέλετε να μου πει. Δηλαδή, το τσιγάρο δεν προκαλεί καρκίνο στο πνεύμονα? Είπαμε νικοτίνη, πώς συμβάλλει νικοτίνη στον καρκίνο του πνεύμονα που σαφώς προκαλεί το τσιγάρο. Μάλιστα. Δεν συμβάλλει νικοτίνη, διότι πολύ απλά δεν είναι καρκινογόνος ουσία νικοτίνη. Δεν μου λέτε, κύριε, μισό λεπτό, κύριε Φαρσαλινέ, για να είμαι δίκαιος. Μήπως ο κύριος Τσιόδρας, όταν είπε fake news, δεν αναφερόταν στις έρευνες και στις μελέτες, αλλά σε μια κακή αναπαραγωγή ότι το τσιγάρο σε σώζει? Η ερώτηση την οποία άκουσα και ξανάάκουσα, για να είμαι βέβαιος, αφορούσε στην πιθανότητα, όπως τέθηκε, γιατί δεν τέθηκε καμία βεβαιότητα, να έχει δράσει η νικοτίνη. Μάλιστα. Δεν αναφέρθηκε η λέξη κάπνισμα. Αλήθεια, στην ερώτηση. Λέτε. Έτσι, την άκουσα, σας λέω, πολύ προσεκτικά, γιατί θα μπορούσε να συμβαίνει αυτό που λέτε. Αναφέρθηκε σε πιθανότητα και σε νικοτίνη να έχει προστατευτική δράση. Άρα, και για να χρησιμοποιήσω μια χθεσινή έκφραση, σε τέτοιου είδους αντιδράσεις θα πρέπει να έχουμε τα κατάλληλα αντισώματα, δηλαδή την επιστημονική γνώση, για να ξέρουμε για τι πράγμα μιλάμε. Η νικοτίνη είναι γνωστό εδώ και πάρα πολλά χρόνια ότι δεν προκαλεί τα νοσήματα τα οποία οφείλονται στο κάπνισμα και τα οποία είναι φυσικά αδιαμφισβήτητα, καρκίνους, καρδιοπάθειες, πνευμονοπάθειες και οτιδήποτε άλλο συμβαίνει. Παράδειγμα, να σας πω, έχω τώρα μπροστά μου στον υπολογιστή μια μελέτη 130.000 ατόμων όπου η χρήση νικοτίνης μέσω ενός σκευάσματος, μάλιστα καπνικού, αλλά όχι εισπνεόμενου, όχι με κάψη του μασόμενου καπνού σνού στη Σουηδία, δεν αύξανε καθόλου την πιθανότητα εμφραγμάτων. Και επειδή έγινε και από το Καρολίνσκα, το Πανεπιστήμιο της Σουηδίας, η μελέτη, θα σας πω ότι στα συμπεράσματα
γράφει συγκεκριμένα, δηλαδή είναι έκφραση η οποία θα έπρεπε χθες να υποθεί, γράφει ότι τελικά με βάση τα συμπεράσματά μας σε 130.000 άτομα, άλλες ουσίες και όχι η νικοτίνη εμπλέκονται στον μηχανισμό που προκαλεί ισχυμική καρδιακή νόσο και εμφράγματα στους ανθρώπους. Έτσι, ξεκάθαρο συμπέρασμα 10 χρόνια πριν μελέτη. Αλλά είναι γνωστά από το 1976, όταν ο πολύ γνωστός σε εμάς στην επιστημονική κοινότητα καθηγητής Μάικλ Ράσελ, καθηγητής στους εθισμούς, είχε πει ότι οι καπνιστές καπνίζουν για την νικοτίνη, αλλά πεθαίνουν από την πίσα. Αυτό ήταν δήλωση το 1976, 45 χρόνια πριν. Και ακούσαμε τι υπόθηκε χθες. Διακρίνω μία πικριά. Δεν υπάρχει πικρία προσωπική και δεν υπάρχει καμία κόντρα προσωπική. Υπάρχει μια τεράστια απογοήτευση, διότι συνεχίζει ο κόσμος, ο κοινός πληθυσμός, ο μη ειδικός εννοώ πληθυσμός, να ακούει απίστευτες ανακρίβειες και να μην ξέρει τι συμβαίνει, ποια είναι η αλήθεια, γιατί αυτό είναι σημαντικό, και από εκεί και πέρα να αποφασίσει και μόνος του τι θα κάνει. Ξέρετε, εμένα μεγαλύτερη εντύπωση, εσείς επιστημονικά το αναλύετε, το αποκωδικοποιείτε διαφορετικά, αλλά μεγαλύτερη εντύπωση μου έκανε το γεγονός ότι ο κύριος Τσιόδρας, ένας σοβαρότατος επιστήμονας, ξεκίνησε με την αναφορά στα fake news, κατέληξε όμως, ας περιμένουμε τις μελέτες για το αν η νικοτίνη έχει ευεργετική επίδραση όσον αφορά το νέο κορονοϊό. Είναι μέσα σε 4 προτάσεις υπάρχει μια αντίφαση. Όχι, να σας διορθώσω, γιατί κατέληξε και λάθος. Γιατί δεν κατέληξε αυτό που λέτε. Κατέληξε στο να δούμε αν το κάπνισμα είναι προστατευτικό. Ναι, ναι, το κάπνισμα. Εγώ νικοτίνη κατάλαβα βέβαια, αλλά εντάξει. Είπε το κάπνισμα δυστυχώς, διότι θα πρέπει να ξέρετε, και το έχουμε πει και μαζί εκλεκτές φορές, αλλά μπορώ να σας διαβεβαιώσω και για τους υπόλοιπους, παράδειγμα και για τους Γάλλους, ότι ουδής έχει αναφερθεί στο κάπνισμα ως προστατευτικό μέσο. Ουδής, ούτε ένας. Και κανένας δεν προτείνει και το κάπνισμα σε προστατευτικό μέσο και κανένας δεν θα δοκιμάσει κιόλας κλινικά το κάπνισμα σε προστατευτικό μέσο. Άρα και το τελευταίο ήταν λάθος. Δεν ξέρω αν ήταν απροετοίμαστος, πιθανώς. Δεν είναι στο επιστημονικό του πεδίο, αυτό το αναγνωρίζω. Εγώ αυτό που σας λέω θα είναι από τις λίγες φορές στις οποίες θα είμαι κάθετος και είμαι κάθετος χωρίς ίσως μπορεί μάλλον, διότι είναι το επιστημονικό μου πεδίο καθαρά. Έτσι, εδώ και από το 2012. Είναι το δικό μου επιστημονικό πεδίο και αυτά που σας λέω για την νικοτίνη, όχι για τον κορονοϊό, για το αν είναι η ουσία η οποία προκαλεί τις καρδιοπάθειες και τις πνευμονοπάθειες και αυτά που ακούστηκαν χθες, σε αυτά είμαι κάθετος. Όσον αφορά τον κορονοϊό και την νόσο, αναφερόμαστε και τέθηκε εξαιρετικά η ερώτηση, αναφερόμαστε σε πιθανότητα και αναφερόμαστε στη νικοτίνη και μόνο, μιλώντας για φαρμακευτικά σκευάσματα σε εκτοπλίστων. Ξέρετε όμως, εάν δημιουργείται τέτοια σύγχυση σε αυτό, που από ό,τι καταλαβαίνω επιστημονικά είναι απαντημένο, αντιλαμβάνεστε τι σύγχυση δημιουργείται σε όλα τα άλλα. Και με βάση το γεγονός ότι ο νέος κορονοϊός δεν έχει απόλυτες απαντήσεις ακόμη. Σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Και φυσικά δεν έχει απόλυτες απαντήσεις και φυσικά η γνώση αλλάζει. Γι' αυτό δεν πρέπει ποτέ να είμαστε απόλυτοι. Και είδαμε ότι πολλές φορές υπήρξαμε απόλυτοι. Υπήρξαμε απόλυτοι στις μάσκες, υπήρξαμε απόλυτοι και εννοώ οι αρχές. Υπήρξαμε απόλυτοι στην αναγκαιότητα να γίνουν τεστ ή όχι. Υπήρξαμε απόλυτοι στο να χλεβάζουμε χώρες όπως την Νότια Κορέα, επειδή ο πληθυσμός είχε ψυχολογικό πρόβλημα που χρησιμοποιούσε μάσκες και φτάνουμε να κάνουμε το ίδιο. Υπήρξαν απόλυτοι δυστυχώς σε πάρα πολλά. Και η αλήθεια είναι και η σοφία η επιστημονική μας δείχνει ότι ειδικά σε τέτοιες περιπτώσεις όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε κάτι τελείως νέο για το οποίο η γνώση ακόμα εξελίσσεται, θα πρέπει να κρατάμε πάντα μια επιφύλαξη και να μην βγαίνουμε με βεβαιότητες να ενημερώνουμε τον κόσμο. Για πείτε μου, δεν ξέρω, έχετε να προσθέσετε κάτι επ' αυτού, αλλά δράτω με τώρα τη ευκαιρία, σαν καθηγητής δημόσιας υγείας, έχετε επ' αυτού να προσθέσετε κάτι ακόμη? Κάτι από αυτού δεν χρειάζεται να προσθέσουμε. Νομίζω ξεκαθαρίσαμε ότι οι αβεβαιότητες υπάρχουν, θα πρέπει να τίθενται στο τραπέζι, αλλά θα πρέπει να ενημερώνουμε και με μια ισορροπία και με βάση το τι είναι γνωστό μέχρι τώρα. Μάλιστα. Είναι σαφές λοιπόν αυτό που λέτε για την νικοτίνη και φαντάζομαι ότι η έρευνα και η μελέτη σας συνεχίζεται, γιατί μας έχετε πει ότι διαρκώς
ανανεώνεται τα δεδομένα ως προς την νικοτίνη. Είμαι σαφής σε αυτό που λέω. Και θα έχουμε και σήμερα αύριο μια καινούργια προδημοσίευση, ναι, που θα αφορά αναλύσεις 30 κλινικών μελετών, οι οποίες έχουν δημοσιευθεί και οι οποίες περιγράφουν στοιχεία για το κάπνισμα. Θα είναι μια μετανάλυση όπου θα δείχνουμε πώς είναι αυτοί που καπνίζουν και καταγράφονται ως νοσηλευόμενοι ασθενείς με νόσο κορονοϊό σε σχέση με το ποσοστό του καπνίσματος στο γενικό πληθυσμό. Με εντυπωσιακά, θα έλεγα, στοιχεία. Πείτε μου κάτι, ισχύει ότι στη Γαλλία η κλινική έρευνα αυτή τη στιγμή χρησιμοποιεί επιθέματα νικοτίνης? Αυτό άκουσα, δεν ξέρω αν το ξέρετε εσείς, στους ασθενείς που εξετάζει. Κοιτάξτε, ο σχεδιασμός είναι, νομίζω δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, ο σχεδιασμός είναι να γίνουν κλινικές μελέτες που θα αφορούν τόσο στη χορήγηση φαρμακευτικών σκευασμάτων νικοτίνης σε ασθενείς, ναι, καπνιστές και μη καπνιστές, το τονίζω, όσο και στη χορήγηση νικοτίνης στους επαγγελματίες υγείας, για να φανεί, δηλαδή σε αυτούς που νοσηλεύουν ασθενείς με COVID, για να φανεί αν τυχόν η νικοτίνη μειώνει και την πιθανότητα να μεταδοθεί η νόσος από τους ασθενείς στους γιατρούς και στο νοσηλευτικό προσωπικό. Μάλιστα. Λοιπόν, μιας και σας έχω, για πείτε μου λίγο, κύριε Φαρσαλίνε, καταρχάς, υπάρχει αυτή η περιγραφή ότι υπερβάλαμε λίγο στον αριθμό των νεκρών. Δεν μας διευκρινίστηκε πόσο, αλλά εμείς για να κάνουμε την καταγραφή και για να μην έχουμε υποκαταγραφή, το διαβάζω δηλαδή ακριβώς όπως ελέγχθη, είχαμε στις δηλώσεις μας των νεκρών και αυτούς που αποχαιρέτησαν αυτόν τον κόσμο από COVID και με COVID. Αυτό δημιούργησε μία σύγχυση. Χθες είχαμε νέες διευκρινήσεις, όσο ήταν διευκρινήσεις. Νομίζω ότι καταρχάς οι αντιδράσεις και αυτά που ακούγονται στα κοινωνικά δίκτυα είναι υπερβολές, διότι έχουμε 150 νεκρούς. Δηλαδή όσοι και να ήταν λιγότεροι, πόσοι να ήταν. Να ήταν και 10, 20, 30, 40 που κατέληξαν με COVID, αντί να κατέληξαν από COVID. Δεν αλλάζει η εικόνα, ξέρετε. Επίσης, δυστυχώς δεν γίνεται και σοβαρή προσπάθεια να διευκρινιστεί το θέμα. Το ζήτημα με ή από έχει πολλές πλευρές και δεν είναι τόσο απλό όσο φαίνεται. Αν κάποιος, και να σας πω ένα πρακτικό παράδειγμα για να καταλάβετε τι εννοώ. Αν κάποιος νοσηλεύεται με έμφραγμα, ας πούμε, σε μια κλινική, δεν έχει λίμωξη αναπνευστικού, προσέξτε τι σας λέω τώρα, και σε τυχαίο έλεγχο, γιατί γίνεται και τυχαίος έλεγχος ή γίνεται και έλεγχος επειδή μπορεί να υπήρξε ένα κρούσμα στην διπλανή κλινική, εμφανιστεί αυτός ο ασθενής να είναι θετικός για τον ιό, αλλά δεν εμφανίζει νόσο από τον ιό. Προσέξτε, δηλαδή δεν κάνει μια λίμωξη αναπνευστικού. Και τελικά μπορεί να καταλήξει από το έμφραγμα, από μια αρρυθμία. Αυτός ο ασθενής έχει τον ιό, αλλά δεν έχει νόσο από τον ιό. Και θα καταλήξει λοιπόν από έμφραγμα. Αυτός ο συγκεκριμένος ασθενής δεν πρέπει να καταγραφεί ως θάνατος από COVID. Ένας ασθενής όμως ο οποίος νοσηλεύεται με βαριά λίμωξη από COVID και έμφραγμα να κάνει κατά την νοσηλεία του, η κυρίαρχη πάθηση είναι η νόσος, η λίμωξη από COVID η οποία τον κατέληξε στο νοσοκομείο. Και υπάρχουν πάρα πολλοί μηχανισμοί γιατί μια πολύ βαριά λίμωξη μπορεί να σου προκαλέσει και έμφραγμα και μια εγκεφαλική αιμορραγία και μια αιμορραγία κάπου αλλού και οποιαδήποτε άλλη επιλογή. Αυτός όμως ο οποίος εμφανίζεται και νοσεί βαριά λόγω του κορονοϊού, όποια και αν είναι η τελική αιτία ή το τελικό συμβάν που θα οδηγήσει στο θάνατο, αυτός καλός θα πρέπει να καταγράφεται ως θάνατος από COVID. Δυστυχώς, αυτό το πολύ απλό και πολύ ξεκάθαρο, ακόμα δεν το έχω ακούσει να διευκρινίζεται, γιατί και εγώ αν με ρωτήσετε, δεν ξέρω τι εννοούν αυτή τη στιγμή όταν λένε ότι ασθενείς από ή με COVID καταγράφηκαν και τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Γιατί σας είπα, αν εγώ έχω ένα τροχαίο, έτσι, και μου βρουν πριν μου κάνουν την νεκροψία ότι έχω COVID, έχω τον ιό, θα με καταγράψουν ως θάνατο από COVID? Φαντάζομαι όχι. Φαντάζομαι και πιστεύω όχι. Τέτοια πρέπει να είναι, ξέρετε, η διευκρίνηση. Δηλαδή, αυτοί οι ασθενείς που καταγράφηκαν ως θάνατοι είχαν νόσο από τον κορονοϊό, άσχετα με το ποια ήταν ο μηχανισμός θανάτου. Νοσηλευόταν με λίμωξη ή νοσηλευόταν επειδή έσπασε το πόδι του κάποιος?
και πέθανε από μια εμβολή από το πόδι. Εγώ μόνο τώρα, έτσι όπως το λέτε αντιλαμβάνομαι και νομίζω ότι καλό θα ήταν να διευκρινιστεί. Το να πετάξουμε μια ατάκα από και με μπερδεύει και έναν κόσμο που μπορεί κακώς να είναι υποψιασμένος, θα πω εγώ. Γιατί σωστά το είπατε, πόσο να πέσαν οι νεκροί, δηλαδή πόσο λιγότεροι να είναι, 10, 20, 30, δεν νομίζω. Δυστυχώς αυτό συντηρεί μια συνωμοσιολογία, η οποία, με την οποία είμαι βέβαια πλήρως αρνητικός και κάθετα αντίθετος. Αλλά δυστυχώς τέτοιου τύπου δηλώσεις χωρίς απαραίτητες διευκρινήσεις, δυστυχώς συντηρούν αυτή τη συνωμοσιολογία, η οποία ξέρετε ότι έχει ξεκινήσει από την αρχή. Έχουμε ακούσει για 5G δίκτυα μέχρι ό,τι μπορεί να φανταστεί ο καθένας. Δεν βοηθάνε τέτοιες δηλώσεις και που δεν διευκρινίζονται κατάλληλα και με το σωστό τρόπο. Πάω σε κάτι άλλο τώρα, κύριε Φαρσαλινέ. Από χθες επίσης, γιατί δεν είναι μόνο ελληνικό προνόμιο, παγκοσμίως, έχουμε τη Γαλλία να λέει ότι μάλλον το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα πάει το Δεκέμβριο. Τις Ηνωμένες Πολιτείες να μας λένε με μία μελέτη, η οποία έγινε στην Αϊόβα, ότι ο κορονοϊός, ο νέος, μάλλον κυκλοφορούσε ένα μήνα νωρίτερα από τον είχαν εντοπίσει. Περίπου το αχνολένε και στην Ιταλία. Στην Ελλάδα είχαμε τον Ιανουάριο, το ρώτησα προηγουμένως και σε άλλο συναδελφό, τον κύριο Παπά, 2.900 θανάτους, περισσότερους από ό,τι συνήθως το συγκεκριμένο μήνα. Και μέσα σε αυτούς τους θανάτους συμπεριλήφθηκε μια μεγάλη νοσηρότητα της γρίπης. Υπάρχει περίπτωση να είχαμε συνδυασμό κρουσμάτων γρίπης και κορονοϊού στην Ελλάδα νωρίτερα? Και αν αυτό μας οδηγεί και σε ένα συμπέρασμα ότι μπορεί να είχαν νοσήσει ασυμπτωματικά περισσότεροι και άρα και αυτό που συζητάγαμε τις προάλλες περί ανοσίας να είναι λίγο μεγαλύτερο, ή είναι υπερβολικά όλα? Ναι, δεν θα με εξέπληξε να υπήρξαν περιστατικά και νωρίτερα. Όπως δεν με εξέπληξε και αυτό που έγινε στη Γαλλία, το οποίο τεκμηριώθηκε, γιατί υπήρχε, και πρέπει να το ξέρει ο κόσμος, υπήρχε κατεψυγμένο δείγμα πτιέλων του ασθενή από το 27 Δεκεμβρίου που νοσηλεύθηκε, όπου μπήκε για πρώτη φορά στο νοσοκομείο, και το οποίο επανεξετάστηκε τώρα. Άρα είναι πλήρως επιβεβαιωμένο ότι ο ασθενής είχε νόσο, είχε τον ιό τουλάχιστον. Δεν θα με εξέπληκε να συμβαίνει και αλλού, όμως δεν βλέπω να υπήρχε ένα εκτεταμένο κύμα επιδημίας σε κάποιες χώρες εκείνη την περίοδο. Ήταν σποραδικά και λίγα τα κρούσματα προφανώς, θα το βλέπαμε αλλιώς. Αυτό που λέτε εσείς έχει μια αξία, αλλά μην ξεχνάτε ότι και προηγούμενες χρονιές βλέπουμε ότι κατά διαστήματα υπάρχουν κάποιες εξάρσεις είτε θανάτων είτε συγκεκριμένων λοιμόξεων. Δεν θα ήταν η πρώτη φορά που συνέβη φέτος. Παρόλα αυτά, θεωρώ ότι αυτά ήταν ίσως μια πολύ ήπια αρχή εμφάνισης της νόσου και ήταν πολύ σποραδικά και γι' αυτό δεν εξελίχθηκαν σε ένα μαζικό κύμα. Αλλά όσο μεγάλωσε αυτό, εμφανίστηκε ξαφνικά το κύμα το οποίο είδαμε και στην Ιταλία και το οποίο δυστυχώς δεν ελέγχθηκε, και σε εμάς όπου ελέγχθηκε πολύ καλύτερα μέσω της έγκαιρης λήψης μέτρων. Ναι, αλλά εγώ σας ρωτώ με πιο πονηρό σκοπό, αυτή είναι η δουλειά του δημοσιογράφου. Ξέρετε, με βάση τις αναθεωρήσεις που βλέπω στην Ευρώπη, αλλάζουν τα δεδομένα και της θνητότητας και της θνησιμότητας στον πληθυσμό. Δεν αλλάζει ότι αυτή η νόσος είναι νέα, είναι ύπουλη, διαδίδεται πιο γρήγορα, έχει πολλές φορές συμπτώματα πιο ακραία στους βαριά. Δεν αλλάζουν αυτά. Αυτά να τα κρατάμε ως κόριο οφθαλμού. Όμως οι δείκτες μεταβάλλονται. Είναι ξεκάθαρο και νομίζω ότι είχαμε ξαναπεί και σε δική μας συζήτηση ότι δεν υπάρχει περίπτωση θνητότητα να είναι στα επίπεδα τα οποία τα βλέπουμε τώρα, διότι στον παρονομαστή τώρα χρησιμοποιούμε τα επιβεβαιωμένα κρούσματα. Και βλέπουμε ότι η θνητότητα μπορεί να κυμαίνεται από 3-4% που είναι σε εμάς μέχρι πάνω από 10% όπως είναι στην Ιταλία. Είναι γεγονός ότι δεν είναι η θνητότητα τόση, διότι ξέραμε εξ αρχής ότι δεν είναι τα περιστατικά μόνο τα επιβεβαιωμένα. Είναι πολλαπλάσια και κατά πολύ πολλαπλάσια τα πραγματικά, οπότε είναι γεγονός ότι η θνητότητα είναι πάρα πολύ χαμηλότερη. Παρόλα αυτά, και για να προλάβω τις αντιδράσεις, αφού η θνητότητα είναι χαμηλότερη γιατί μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι η θνητότητα, όσο χαμηλή και να είναι, έχουμε ένα καινούριο ιό, στον οποίο είναι ευαίσθητος, επίνωσος δηλαδή, όλος ο πληθυσμός σε όλες τις χώρες. Και λόγω της ταχύτατης εξάπλωσης, όπως φαίνεται, ειδικά όταν εγκαθίστανται αρκετά κρούσματα σε μια χώρα, είχαμε τον κίνδυνο να εμφανίσουμε
μαζική νόσο, δηλαδή τεράστιες μάζες του πληθυσμού να νοσούν, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Το πρόβλημα που δημιουργεί αυτό είναι ότι επειδή ξέρουμε ότι κάποια από αυτά θα καταλήξουν στο νοσοκομείο και μάλιστα στις ΜΕΘ, έτσι, σοβαρή νόσος, και θα έχουμε ουσιαστικά υπερπλήρωση των κρεβατιών ΜΕΘ, και αυτό συνέβη και στην Ιταλία και στην Ισπανία και σε ένα μικρότερο βαθμό και στη Γαλλία, θα έπρεπε αυτό να το αποφύγουμε. Άρα δεν είναι η θνητότητα τόσο πολύ το πρόβλημα, όσο η τεράστια μάζα ασθενών, η οποία θα εμφανιζόταν πάρα πολύ σύντομα και η οποία σίγουρα θα ξεπερνούσε τα όρια του συστήματος υγείας. Μάλιστα. Τώρα, επειδή συζητάγαμε προσφάτως μαζί τα περί ανοσίας, πόσο χαμηλή είναι στην πατρίδα μας, τι μπορεί να σημαίνει το ότι δεν εμφανίζονται κρούσματα τόσες μέρες κτλ. Και έσκασαν ιστορίες πλατιών, take away. Χθες ο κύριος Καρδαλιάς είχε ένα νέο πάλι αυστηρό ύφος λοχαγού. Εγώ οφείλω να σας ρωτήσω, πάλι δεν εκπέμπεται ένα μήνυμα αντιφατικό στην κοινωνία? Δηλαδή τα νέα παιδιά, εγώ δεν ξέρω, διαβάζω κι άλλα εδώ ότι αυτά γίνονται συχνά στη συγκεκριμένη πλατεία και παίζουν κι άλλα και κυκλώματα και διακινήσεις. Με συγχωρείτε, αλλά να μην τα θυμόμαστε τώρα που προέκυψε το θέμα. Αυτά, αν είναι χρόνιο, πρέπει να λυθεί τοπικά. Άλλο θέλω να ρωτήσω. Ο συγνωτισμός στην πλατεία νέων ανθρώπων είναι θέμα, με βάση αυτά που έχουν ανακοινωθεί. Μα ο συγνωτισμός νέων ανθρώπων στο πράβλιο σχολείου δεν είναι θέμα, με αυτή τη λογική? Εντάξει, είναι λίγο δύσκολο να απαντηθεί αυτό. Έχετε απόλυτο δίκιο και βλέπετε ίσως κάποια, κάποια αντίφαση. Το ζήτημα είναι ότι, ξέρετε, η ζωή, και αυτό είναι που ουσιαστικά λένε και οι αρχές, η ζωή πρέπει να συνεχίσει, και η οικονομική δραστηριότητα και η κοινωνική δραστηριότητα και η εκπαιδευτική δραστηριότητα πρέπει με κάποιο τρόπο να συνεχίσει. Και επειδή το lockdown, όπως είχαμε πει, είναι σίγουρα ο καλύτερος τρόπος να μην έχει θανάτους, αλλά είναι μη εφικτός τρόπος, γιατί πρέπει να κρατήσει μέχρι το εμβόλιο. Αυτό που γίνεται λοιπόν είναι ένας συμβιβασμός και μια προσπάθεια να έχουμε κοινωνική αποστασιοποίηση, διατηρώντας όμως όσο μπορούμε την κοινωνική και οικονομική δραστηριότητα. Οπότε μη σας φαίνεται παράδοξο ότι σε κάποιες εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής επιτρέπεται περισσότερος συγχρονισμός και συνοστισμός και δραστηριότητες πολλών ατόμων μαζί και κάπου αλλού απαγορεύεται. Κύριε Φαρσαλινέ, δυστυχώς πρέπει να πάρθουν κάποια επιλεκτικά μέτρα. Κύριε Φαρσαλινέ, το είπατε. Καλά, οι ίδιες οι αποφάσεις έχουν αντιφάσει. Γιατί κοιτάξτε, και η επιστημονική κοινότητα δεν έχει ξεκαθαρίσει τελικά κολλά περισσότερο και ευκολότερα ο νέος ή λιγότερο και δυσκολότερα. Την περνά μόνο αυτό σε ελαφρά? Είναι βόμβα υγειονομική ή δεν είναι? Όλα, η μία μελέτη, το είπε και ο κ. Παπάς πριν από λίγο, έχει κόντρα μια άλλη μελέτη. Και με αυτή την έννοια, επειδή υπήρξαν άνθρωποι κι εσείς που από την αρχή είχαν μιλήσει για τα τεστ, ας κάνουν και λάθη είχατε πει, θα είχαμε μια εικόνα όμως τι γίνεται στον πληθυσμό μας χοντρικά, να ξέρουμε πώς. Ο κ. Παπάς πριν από λίγο είπε, για μένα να το ξεχάσετε, αναγεωγραφική ενότητα, εφόσον δεν έχετε κρούσματα, κυκλοφορήστε. Όχι όμως επισκέψεις από νομό σε νομό, το είπε σχηματικά, διότι τότε πάλι θα έχετε θέμα, θα έχετε πάλι διασπορά. Είναι μία άποψη. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν έχουμε εικόνα αυτή τη στιγμή, καλός ή κακός. Σας ρώτησα και προχθές, 40 μέρες δεν εμφανίζεται ο ιός κοινόσος στην Κρήτη. Μη μου λένε εμένα λοιπόν ότι ναι, δεν έχει χαθεί, αλλά είναι η ασυμπτωματική. Και εγώ επανέφερα την απορία, καλά ρε παιδί μου, ο ασυμπτωματικός συναντά μόνο ασυμπτωματικό? Δεν έχει βρει έναν με μία πάθηση, έναν ηλικιωμένο να τον κολλήσει? Όλοι οι ασυμπτωματικοί στην Κρήτη έχουν συμφωνήσει ότι βρίσκονται μόνο μεταξύ τους? Δεν γίνονται αυτά. Όμως αυτό είναι απόρριο, ότι δεν έχουμε εικόνα. Κοιτάξτε, σε πράγματι σε περιοχές που υπάρχει μια γεωγραφική απομόνωση, υπό την έννοια ότι περικυκλώνονται από θάλασσα, όπως είναι η Κρήτη και διάφορα άλλα νησιά, είναι πολύ πιθανό να μην υπάρχει νόσος καθόλου. Το ζήτημα είναι όμως, και είχε δίκιο ο προηγούμενος καλεσμένος σας, ότι η μετακίνηση θα φέρει κρούσματα στην περιοχή. Το ζήτημα είναι πώς θα πεις ότι δεν θα γίνουν μετακινήσεις? Μπαίνει το καλοκαίρι. Η Ελλάδα, περίπου το 25% του ΑΕΠ της, είναι από τον τουρισμό. Πώς δεν θα πεις ότι δεν θα γίνουν μετακινήσεις από νομό σε νομό? Εδώ εμείς ζητάμε να έρθουν, δεν ξέρω κατά πόσο θα γίνει βέβαια και σε τι βαθμό, από το εξωτερικό τουρίστες. Και δεν θα έχουμε μετακινήσεις εντός της χώρας. Άρα ή έτσι, ή έτσι κύριε Φαρσαλινέ, ή γιουβέτσι. Δεν γίνεται δύο καρπούζια σε μια μασχάλη. Κύριε Σαχινή, ναι. Πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχει μια διαφορά μεταξύ του τι θα ήταν ιδανικό, ναι, και τι θα περιόριζε πλήρως τον ιό,
και τι είναι εφικτό στην πραγματικότητα. Και να γίνει. Μάλιστα. Έτσι. Αυτό, αν δεν το διαχωρίσουμε και στο μυαλό μας και στις δηλώσεις μας, ο κόσμος θα μπερδεύεται, θα ζει σε ένα κλίμα τρομοκρατίας και θα βλέπουμε ακόμα και φαινόμενα να επιτίθεται μια κοινωνική ομάδα ή κάποιοι άλλοι σε κάποιους άλλους, γιατί θεωρούν ότι με μια α, β, γ συμπεριφορά μπορεί να επηρεάζουν το κοινωνικό σύνολο και τη δημόσια υγεία στο σύνολο, άρα και τους πρώτους. Λοιπόν, πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι εφικτό στη σημερινή κοινωνία και με τη σημερινή δυνατότητα την επιστημονική να έχουμε μηδενικό κίνδυνο, μηδενικά κρούσματα και μηδενικούς και μηδέν θανάτους από αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Γιατί δεν γίνεται να κλειδωθούμε όλοι στο σπίτι μέχρι να βγει το εμβόλιο και να εμβολιαστούμε όλοι. Αυτό πρέπει να το κατανοήσουμε. Έτσι πιστεύω ότι θα δώσουμε και μεγαλύτερη αξία και θα συμμορφωθούμε καλύτερα και στα μέτρα μερικής κοινωνικής αποστασιοποίησης που εφαρμόζονται τώρα και θα καταλάβουμε και καλύτερα τι ακριβώς συμβαίνει. Από το να ζούμε σε μια σύγχυση και σε ένα κλίμα τρομοκρατίας, δεν νομίζω ότι αυτό θα βοηθήσει γενικώς τη συμμόρφωση του πληθυσμού και δεν θα βοηθήσει όταν δεν καταλαβαίνει ο πληθυσμός τι ακριβώς γίνεται. Έτσι, νομίζω ότι πρέπει να λέμε την αλήθεια. Εγώ είμαι αυτή τη άποψη σε όλα τα θέματα δημόσιας υγείας και στο αντικείμενο με το οποίο ασχολούμαι και να ξέρει ο κόσμος ποια είναι η αλήθεια. Όχι να περνάμε μηνύματα με βάση το τι θέλουμε εμείς ή πώς πιστεύουμε εμείς ότι θα κάνουμε τον κόσμο, θα το πείσουμε τον κόσμο περισσότερο και καλύτερα να ακολουθήσει τις συστάσεις. Νομίζω ότι γνωρίζοντας την αλήθεια και την πραγματικότητα, ο κόσμος θα καταλάβει και μόνος του την σημασία των συστάσεων με τις οποίες συμφωνώ, της αποφυγής, της, του συγχρονισμού και όλα αυτά, και θα καταλάβουν και ποιες είναι οι δυνατότητες μιας χώρας και όλων των χωρών, γιατί δεν είναι μόνο θέμα της Ελλάδος, στο να περιορίσει όσο το δυνατόν μπορεί, αλλά όχι πλήρως, αυτή την πανδημία και να περιορίσει όσο το δυνατόν περισσότερο χωρίς να μπορέσει να το καταφέρει πλήρως τις επιπτώσεις ως προς την υγεία και ως προς το θανάτου του πληθυσμού. Κύριε Φαρσαλίνα, σας ευχαριστώ για αυτή τη συνομιλία. Πρωί Τετάρτης. Εφόλης ύλης, να είστε κι εσείς καλά. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.